Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη Φορμίδια τηλεόραση. Επιστρέψαμε στην ώρα της ΑΕΛ. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο μέρος. Πάντα στην κουβέντα μας είναι ο Τάσος Βενέτης και ο Στάθης Σταυλαρίδης, ο τεχνικός διευθυντής και ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΛ. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πριν πάμε στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη και αυτά που έχουμε και αυτά που έγιναν αυτό το τελευταίο διάστημα, υπήρξε μία ανανέωση τις τελευταίες ημέρες και μιλάω για τον Στέφανο το Σουλούκο. Τάσο, μπορεί να μην έχει παίξει βασικός, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που βλέπετε καθημερινά είναι αυτά που όθησαν την ΑΕΛ να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Σίγουρα, ο Στέφανος είναι ένα παιδί το οποίο το πιστεύουμε πάρα πολύ. Ένα παιδί με πολύ καλά σωματικά προσόντα και ποιοτικό συνάμα τερματοφυλάκας. Προσόντα που συναντάς σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ο Στέφανος ο Σουλούκος. Ένα παιδί το οποίο έλεγε το συμβόλαιό του το καλοκαίρι και ήταν από τους πρώτους στόχους και από τα πρώτα παιδιά που θέλαμε να ανανεώσουμε. Εδώ θέλω να πω ότι ενώ φάνταζε εύκολη περίπτωση και ήταν εύκολη περίπτωση, ο Στέφανος είχαμε κάποια, όχι θεματάκια, επειδή το παιδί του είχαν υποσχεθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαν εκπληρώσει. Εμείς θεωρήσαμε σωστό, το αναλύσαμε το πλάνο μας, το αναλύσαμε, του δείξαμε ότι τον πιστεύουμε, δείξαμε ότι όταν λες του υποσχεθήκανε, αναφέρεσαι προφανώς στην προηγούμενη διοίκηση. Ναι, στην προηγούμενη διοίκηση. Υποσχεθήκανε στο παιδί κάποια πράγματα. Είναι, ας πούμε, η παθογένεια που είχαμε πει, που αναφέραμε προηγουμένως. Το παιδί αγαπάει την ομάδα, αγαπάει την ΑΕΛ. Ήθελε πολύ να μείνει στην ομάδα. Το έδειξε. Εμείς θέλαμε να τον κρατήσουμε και έγινε και συνεχίζει τη συνεργασία μας. Και βέβαια δεν μπορώ να μην ρωτήσω τι γίνεται με τον έναν εκ των αρχηγών πριν τις αλλαγές των αρχηγών, τον Θανάση Παπαγεωργίου. Ναι, με τον Θανάση είναι ένα εσωτερικό ζήτημα, το οποίο και θα παραμείνει εσωτερικό και θα το λύσουμε εμείς με τον Θανάση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη μεταγραφική περίοδο, την οποία συνεχίζουμε και διανύουμε. Πόσο καιρό ήταν η ΠΑΕ ΑΕΛ έτοιμη? Είχε ξεκάθαρους τους στόχους της και ως πρόσωπα και ως θέσεις για αυτή τη μεταγραφική περίοδο? Και κατά πόσο άλλαξε όλο αυτό με την αλλαγή προπονητή? Άλλαξε γιατί ακριβώς υπήρχε αυτό ακριβώς η διάδοση περίπτωση, ότι ήρθε ένας καινούριος προπονητής ο οποίος δεν ήξερε το ρόστερ. Και παιχνίδι με παιχνίδι το μάθαινε όλο και καλύτερα. Άλλαξαν δηλαδή τα θέλω των προπονητών σε σχέση με αυτά του Γκουτσίδη και του κ. Ταρουσιάννη? Παρ' όλα αυτά εμείς ήμασταν έτοιμοι. Δεν σας κρύβουμε ότι μετά τον τραυματισμό του Κούστα, ο οποίος κράτησε περίπου 3 μήνες και είχε και μια ευαισθησία στη μέση του, είχαμε πάρει την απόφαση ότι τον Ιανουάριο θα κινηθούμε για τη θέση του φορ. Προέκυψε και αυτός ο άσχημος τραυματισμός του Μάριου, του οποίου δεν ξέρουμε ακριβώς, ξέραμε στο περίπου πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριος, και την περίπτωση του Νούνιες τη δουλεύαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γνωρίζαμε για τον παίχτη, αλλά αποφασίσαμε ότι θα προσθέσουμε ακόμη ένα παιδί στην ομάδα, ο οποίος θα μπορεί να καλύψει τη θέση του εξτρέμ. Του Τσιριγότη, ο οποίος τον είχαμε δει ζωντανά μαζί με τον Σοκράτη τον Μπουντούρη, νομίζω στις 4 Δεκεμβρίου στο φιλικό Λαμία εναντίον Λεβαδιακού, και στις 7 Δεκεμβρίου τον είδα εγώ στην Αθήνα που έπαιξε η Λεβαδιά ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό Β' στο Κοροπή. Υπάρχει λόγος που επιλέγεται Λατινοαμερικάνος? Υπάρχει κάτι που ταιριάζει, κάτι που σας αρέσει, κάτι που τους κάνει να ξεχωρίζουνε? Αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν είναι το πάθος και η ψυχή που βγάζουνε. Και επειδή πέρυσι τέτοιο καιρό είχα
Είχα μείνει για ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων, νομίζω, στην Αργεντινή και μια εβδομάδα στην Ουρουγουάη. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, έγινα πολύ πιο απαιτητικός από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και το Έλληνα αυτό που λέμε το ταλέντο. Με τους Λατίνους ποδοσφαιριστές είναι, ξέρεις ότι θα πάρεις όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, δηλαδή ελαχιστοποιείς το ρίσκο. Ναι, μας αρέσουν και εμάς ποδοσφαιριστές από τη Βραζιλία, αλλά πρέπει όταν να κινηθείς αυτές τις αγορές να τους έχεις κάνει μια ζωντανή παρακολούθηση. Μάλιστα. Οπωσδήποτε. Ακόμη μια παρένθεση πριν συνεχίσουμε και ολοκληρώσουμε. Και ο χρόνος, συγγνώμη που σε διακόπτω, κύριε Τραδαφύλου, ο χρόνος προσαρμογής ενός παιδιού που θα φύγει για πρώτη φορά από τη Βραζιλία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό. Είναι μεγαλύτερος δηλαδή ακριβώς, σε σχέση ακριβώς, με τους Αργεντίνους. Ακριβώς, ναι. Ο Αντράντα θεωρείται ότι γρήγορα προσαρμόστηκε? Πολύ γρήγορα. Είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε με το χαμόγελο στην ομάδα και... Παρότι δεν χρησιμοποιούταν πολύ από τον προηγούμενο προπονητή, έχει τύχει ο Αντράντα 3 φορές να, ενώ κάνει προθέρμανση, να τον καλέσουν να τον βάλουν αλλαγή και 3 φορές να τον γυρίσουν πίσω. Παρ' όλα αυτά, ο Αντράντα ήταν ο πρώτος που πανηγύριζε στις νίκες, ήταν πάντα με το χαμόγελο, ποτέ δεν έδειξε. Αυτό δείχνει θετικό χαρακτήρα. Βεβαίως. Και αυτό εμείς είναι κάτι που το εκτιμάμε πάρα και πολύ. Και όχι μόνο αυτό. Όταν αποφασίσαμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου να κινηθούμε για ένα οχταροδεκάρι, είχαμε ένα συγκεκριμένο μπάτζετ. Τον Αντράντα τον είχα δει ζωντανά στην Αργεντινή και ήταν αρχηγός της μιας πολύ καλής ακαδημίας, όπως είναι της Racing και πολύ μεγάλης ομάδας. Κάλυπτε τα περισσότερα από τα θέλω που θέλουμε για ένα ποδοσφαιριστή. Μπορεί να μην είχε πολύ ψηλές εντάσεις, αλλά είχε πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά και ένα ψηλό δίκτυο ευφυΐας. Όπως επίσης και το γεγονός ότι ήταν αρχηγός στις ρεζέρβες, σε μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Αργεντινή, έπαιζε και αυτό ήταν ένα σοβαρό πλεονέκτημα για να τον αποκτήσουμε. Τώρα που λέμε για εντάσεις, τις ανέβασε στα τελευταία παιχνίδια. Σίγουρα, αυτό θέλω να επισημάνω, ότι ένα παιδί το οποίο πέρασε αυτά που πέρασε, ποτέ δεν παρεπονέθηκε και δικαιώθηκε. Μπήκε μέσα στις αίρες, χωρίς αγωνιστικό ρυθμό και έκανε ίσως ένα εκπληκτικό παιχνίδι, έβαλε και τον γκολ και από εκεί και πέρα ανεβάζει συνέχεια την απόδοσή του. Βεβαίως θα έρθει και η κόπωση κάποια στιγμή, γιατί όπως είπα δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δικαιώθηκε, δούλεψε σκληρά και δικαιώθηκε. Ο Γιάννης Τωρισιάννης, όταν είχε έρθει εδώ, νομίζω πριν 3 εβδομάδες, είχε πει ότι θα πάει η ομάδα πιθανά για την απόκτηση ενός παίκτη στην μεσαία γραμμή. Μέχρι στιγμής ένα εννιάρι, ένας απλάγιος και ένα στόπερ, και μιλάω για τον Κόλλα, θα κινηθεί η ομάδα για μέσο. Ο Τσιργότης βασικά μπορεί να παίξει και στις 2 θέσεις. Και μπροστά, αλλά και πλάγια. Είναι περισσότερο νιάρι, αλλά μπορεί να καλύψει τη θέση στα πλάγια. Ο Κόλλα, ήθελα να σταθούμε λίγο στον Κόλλα, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει, να σου καλύψει 3 θέσεις. Τόσο το αμυντικού χαφ, μπορεί να παίξει και σαν δεξί μπακ και στην θέση του στόπερ. Ο Κόλλα ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δουλέψει με τον κύριο Ταουσιάνη. Πήγε στην Ιεράπετρα στα τέλη Αυγούστου. Έχασε την προετοιμασία, δεν μπόρεσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή, αλλά παρόλα αυτά καθίσαμε όλοι μαζί και είδαμε τον Κόλλα σε πάρα πολλά βίντεο. Και η απόφαση ήταν ομαδική. Και όταν πήγα και τον παρέλαβα τόσο αυτόν όσο και τον Νούνιες από το αεροδρόμιο, γιατί συμπίπτανε οι πτήσεις τους και τους έφερα εδώ πέρα στη Λάρισα, το πρώτο πράγμα που είπα στον Έντι ότι... Δεν είσαι επιλογή του προπονητή, είσαι επιλογή όλων μας και πιστεύουν πολύ σε σένα. Και να σας πω την αλήθεια, δεν μας ένιωξε τόσο πολύ το επικοινωνιακό, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να πει κάποιος ο παιδός να σκεφτεί πάνε να φέρουν κάποιον παίχτη ο οποίος είναι πραγματικό στην Ιεράπετρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, κύριε Τρανταφύλου. Εμείς είδαμε κάποια πράγματα στο παιδί και εμείς θέλαμε με την έλευση του Κόλλα να ενισχύσουμε ποιότητα την ομάδα,
με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος για την ομάδα. Γιατί, κακά τα ψέματα, και ξέρω ότι και ο Τάσος συμμερίζεται αυτή την άποψη που έχω, την ομάδα την έχει πάρει ένας άνθρωπος, Λαρισαίος, και το τονίζω από εδώ από τη Λάρισα, ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή έχει βάλει, κύριε Τρανταφύλου, 3.400.000. Μέχρι 31 Μαρτίου που είναι η αδειοδότηση, θα βάλει άλλο 1.100.000. Δηλαδή πάει ο λογαριασμός στα 4,5 εκατομμύρια. Και μέχρι τέλεια Μαΐου θα φτάσει στα 5. Εμείς αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο, όλο αυτό εδώ που έχει κάνει, οφείλουμε να το σεβαστούμε, να το προστατεύσουμε και ο καθένας από τη μεριά μας να το στηρίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Γι' αυτό εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ούτε τα χατήρια ούτε του Προέδρου, που ο Πρόεδρος μας πείζει, ο πρώτος ήταν που μας πείζει για μεταγραφές, ούτε του φίλαθλου κοινού της Λάρισσας, που είναι ένας φίλαθρος, θα θέλει να φέρει παιχταράδες στην ομάδα, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά θα θέλει να παίξουν και τα δικά μας τα παιδιά, ουσιαστικά. Δεν γίνονται και τα δύο αυτά. Δεν γίνονται. Εμείς είμαστε εδώ για να φέρουμε ποιοτικούς παίκτες με το όσο δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Αυτό. Και καλύτερος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, καλύτερος από τους υπάρχοντες στο ρόστερ. Το να φέρουμε ένα παίκτη, ο οποίος δεν θα είναι καλύτερος, π.χ. από το Μιλτιάδη, που τα στοιχεία του Μιλτιάδη πολύ δύσκολα τα βρίσκεις, και βλέπουμε και το μεγάλο παράδειγμα του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, που είναι ένα παιδί που είναι από τις ακαδημίες, που ο Μιλτιάδης έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, εμείς οφείλουμε αυτό το παιδί να το στηρίξουμε. Γιατί αυτό το παιδί είναι παιδί της ΑΕΛ και είναι παιδί που μπορεί η ομάδα, η ΑΕΛ, να βάλει χρήματα. Οφείλουμε εμείς αυτό να το στηρίξουμε. Και όχι μόνο αυτό, όπως γνωρίζετε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εγώ βρέθηκα στην Ισπανία. Είδα αρκετά παιχνίδια. Πήγα για ένα συγκεκριμένο στόχο. Μετά το παιχνίδι, είχαμε μια συνομιλία με τον Τάσο και με τον κύριο Ταουσιάνη. Και εκεί είναι η ώρα που πρέπει να ζυγίσεις μερικά πράγματα και είναι η ώρα της ευθύνης. Καλή άποψη, καλή γνώμη του κόσμου, αλλά εδώ, κύριε Τρανταφύλου, υπάρχει... θα έλεγα, εγώ και ο Τάσος βρισκόμαστε στο επαγγελματικό στίβο του ποδοσφαίρου το 1996. Υπάρχει μια αλφαγνώση. Και είμαστε εδώ για να οι άνθρωποι που παίρνουν και όσο επιτοπίζουν τις αποφάσεις. Και έχουμε ευθύνη των πράξεων. Και όταν είναι να διαλέξεις. Να σας πούμε. Προσωπικά δεν νιώθει καθόλου βάρος. Το στάθη τον βλέπω λίγο πιο. Όχι. Δεν νιώθει καθόλου βάρος. Γιατί, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί. Προσπαθώ πάντα για το καλύτερο, έχοντας πάντα το γνώμονα το καλό της ομάδας, της ΑΕΛ, και γι' αυτό δεν νιώθει καθόλου βάρος. Δέχομαι την κάθε κριτική του κόσμου, την καλοπροαίρετη κριτική, και είμαστε εδώ πέρα και ο Στάθης και εγώ για να κάνουμε το καλύτερο για την ΑΕΛ. Και η ευθύνη που έχουμε είναι τεράστια, όπως και η εμπιστοσύνη που έχουμε από τον Πρόεδρο είναι μεγάλη και το σεβόμαστε και θα το σεβαστούμε μέχρι τέλος. Ωραία. Και για να βγάλουμε... Ναι, θες να πεις κάτι άλλο? Βέβαια, θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν σας κρύβω ότι στην πρώτη προπόνηση συγκινήθηκα, γιατί ξέρω τι πάει να πει ΑΕΛ. Έχω παίξει τη χρονιά του 2010-2011 που υποβιβάστηκε η ομάδα. Πέρασα πολύ άσχημες στιγμές, αλλά ήταν και μία πρόκληση για μένα όταν δέχτηκα την πρόταση από τον Τάσο να έρθω εδώ στην ομάδα. Ήταν μία τεράστια πρόκληση, γιατί ήθελα μέσα από αυτή την πρόσκληση να σβήσω αυτή τη μελανή σελίδα που είχα σε όλη μου την ποδοσφαιρική πορεία. Δεν μου αρέσει η λέξη καριέρα. Και την ημέρα της πρώτης προπόνησης συγκινήθηκα και μίλησα, απευθύνθηκα στον Τάσο και του είπα ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή αυτή για μένα. Γιατί όπως γνωρίζετε, κύριε Τρανταφύλου, δεν περνούσα από τον δρόμο και με φώναξε ο Τάσος και ήρθα στην ομάδα. Βρισκόμουν σε μια ομάδα στην οποία μου δίνανε τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Και το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό, δικό του κύριο Μελισσανίδη. Στην ΑΕΚ, ακριβώς. Και την ημέρα που παραιτήθηκα, ο Τάσος γνωρίζει, μου δώσανε
μια άλλη θέση στην ομάδα, πολύ καλύτερη, σαν υπεύθυνο του σκάουτινγκ και με πολύ καλύτερο μισθό. Αλλά εγώ πίστεψα στο όραμα και στο πλάνο τόσο του κύριου Νταβέλη, του Πρόεδρου, όσο και του Τάσου. Και πολλοί δίστανε να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν: καλά, αφήνει την ΑΕΚ για να πα στην ΑΕΛ σε μια β' εθνική. Στα δικά μου τα μάτια, κύριε Τερδαφίλ, η ΑΕΛ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και δεν δίστασα ούτε στιγμή να πάρω αυτή την απόφαση. Να ρωτήσω τώρα για να βγάλουμε κι εμεί το ψωμί μα. Μεταγραφέ θα έχουμε άλλε. Νομίζω σας απάντησα. 20, νομίζω, 22 μέρες ακόμη. Νομίζω, Αποστόλη, απάντησα πριν. Όχι, δεν απάντησες. Είπαμε ότι δεν θα πάρουμε παίχτη ο οποίος δεν θα είναι καλύτερος από τους υπάρχοντες στο ρόστερ. Δηλαδή, αν βρεθεί ένας παίχτης. Αν βρεθεί ένας παίχτης ο οποίος θα είναι καλύτερος από τους υπάρχοντες, θα το συζητήσουμε πρώτα με τον Στάθη, με τον προπονητή και με τον πρόεδρο και θα πάρουμε την απόφαση. Προφανώς είναι μια διαδικασία το να ψάχνεις παίχτες που δεν σταματάει. Έτσι. Δεν λες, α, τώρα δεν κάνω άλλη μεταγραφή, σταματάω. Μου κάνετε πάσα στο γεγονός ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον άμεση συνεργάτη μου, τον Σοκράτη τον Μπουντούρη, ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δει 47 παιχνίδια ζωντανή παρακολούθηση από Α, Β, Γ εθνική και όλη μέρα βρίσκεται μπροστά σε ένα υπολογιστή και βλέπει παιχνίδια από αγορές που μας ενδιαφέρουν. Αυτές είναι της ΑΒ Αργεντινής, είτε είναι της Ισπανίας, είτε είναι χώρες που εμείς πιστεύουμε μπορούν να έρθουν παιδιά και να προσαρμοστούν άμεσα. Και έχουμε μια δεξαμενή παιχτών γύρω στους 400-500 που έχουμε ήδη και τους κοιτάμε εξουνυχιστικά. Δεξαμενή και ανάλογα τα χαρακτηριστικά και τις θέσεις που θέλεις. Άρα μπορεί να έχουμε εσωτερική μετακίνηση Νικολιά, γιατί αυτό είδαμε στο φιλικό. Το δούμε λίγο πιο. Ο Νικολιάς είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια είτε σαν 8-10 είτε σαν Γουίνκερ. Μάλιστα. Τα χαρακτηριστικά του Νικολιά είναι πολύ δύσκολα να τα βρεις. Είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα στα πόδια. Θεωρώ ίσως ο πιο γρήγορος τουλάχιστον στην κατηγορία. Είναι ένας παίκτης. Με πολλές παραστάσεις. Ακριβώς. Έχει πολλές παραστάσεις. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο στούντιο 2 να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Τζίκα που δεν τον ξεχάσαμε αλλά θέλουμε να μας πει για το τι συμβαίνει. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να δούμε λίγο τα υπόλοιπα νέα της Super League 2. Ναι. Καθώς αύριο έχουμε λίγο γρήγορα όμως. Αύριο έχουμε και το συμβούλιο που θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα χρήματα που θα δοθούν από το στοίχημα που ενημέρωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα αναφορικά με τα ποσοστά και το τι θα γίνει εν τέλει, καθώς η Super League 1 είναι να πάρει περίπου 15 εκατομμύρια. Από τα 30. Από τα 30-500 έθεσε βέτο, θέλει 22 τουλάχιστον όπως πέρσι, 22 δεν βγαίνουν τα κουκιά, τώρα τι θα γίνει. Και θα υπάρξει και αυτή η συνάντηση αύριο, αυτό το ΔΣ Super League 2, έτσι ώστε να πάρθει απόφαση. Από εκεί και πέρα αγωνιστική δραστηριότητα και στους δύο ομίλους στη Super League 2 με τους αγώνες της 13ης αγωνιστικής, όπου στο δικό μας όμιλο τα παιχνίδια ξεκινούν το Σάββατο με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Β Πανσεραϊκός, Ηρακλής Λάρισας Παναθηναϊκός Β. Μάλιστα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσεραϊκό θα είναι και τηλεοπτικό. Την Κυριακή αναγέννηση Καρδίτσας Βέρεια και θα κάνω μια μικρή παρένθεση καθώς εδώ πέρα έχουμε την επιστροφή του διαιτητή του γνωστού σε εμάς του κ. Πουλικίδη ως τέταρτου σε αυτή την αμέτρηση στην Καρδίτσα. Καλώς τον εγκασάργησε. Απόλλων Πόντου ΑΕΛ, Απόλλων Λάρισας Αλμοπός Αριδαίας, Νίκη Βόλου Ηρακλής, Διαγόρας Μακεδονικός, ρεπό αυτή την αγωνιστική ομάδα του Θεσπρωτού. Στα γρήγορα να πούμε ότι και η ομάδα του Απόλλων Λάρισας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα με 13 παίκτες. Και είναι ερωτηματικό το αν θα υπάρχει από τη Δευτέρα. Έτσι για να το πούμε πολύ απλά και πάρα πολύ γρήγορα. Στη βαθμολογία τώρα, για να δούμε το Πανσεραϊκό στην κορυφή με 28 βαθμούς, ΑΕΛ και ΠΑΟΚ Β ακολουθούν με 22, 20 βαθμοί για Νίκη Βόλου και Ηρακλή παίζουν αντίπαλοι σε αυτές τις δύο ομάδες. Στην 6η θέση η Αναγέννηση Καρδίτσας με 19, στην 7η θέση ο Παναθηναϊκός με 17, Μακεδονικός και Αλμοπός Αριδαίας ακολουθούν με 15, 13 για Διαγόρα, Ρόδου, για Διαγόρα και Βέρεια, Απόλλων Πόντου 10, Ηρακλής Λάρισας 7 βαθμοί και έχουμε ένα μείον 3 στον Απόλλωνα Λάρισας για ενεργοποιήθηκε μια ποινή, βέβαια έχει το περιθώριο των 5 ημερών. Αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία της Super League πάντως ισχύει αυτή η αφαίρεση των βαθμών και βρίσκεται στην τελευταία θέση μαζί με τον Θεσπρωτό.
Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρει ο Απόλλωνας να σταθεί στα πόδια του. Πολύ άλλαξε λίγο η εικόνα και στον άλλο όμιλο, έτσι, στον δεύτερο όμιλο, το γνωστό μας Νότιο. Εκεί πέρα που τα παιχνίδια ξεκινάνε την Παρασκευή με την αναμέτρηξη ΑΕΚ Β' Χανιά, την Κυριακή, εδώ πέρα δεν έχουμε αγώνες το Σάββατο, η Ρόδοτος Παναχαϊκή, Κηφισιά Επισκοπή, Όφη Ράπετρας Καλαμάτα, Προοδευτική Απόλλωνος Σμύρνης και κλείνει το πρόγραμμα με τα δύο μάτς της Δευτέρας, Καλυθέα Ηλιούπολη, ΠΑΟ Ρούφε Γάλλιο και Ολυμπιακός Β' θα έχει το ρεπό του αυτή την αγωνιστική. Στην βαθμολογία η Κηφισιά με 25 βαθμούς βρίσκεται στην κορυφή. Αλλοπρόσαλη βαθμολογία. Αυτό, λόγω των αριθμών αγώνων που έχουν οι ομάδες. Γι' αυτό προσθέσαμε τώρα και τους αγώνες που έχει δώσει κάθε μια ομάδα για να έχει λίγο και ο κόσμος μια εικόνα πραγματικά για το τι συμβαίνει. Η Παναχαϊκή ακολουθεί με 24 βαθμούς, βέβαια και εδώ πέρα έχουμε ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών. Δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα στην επίσημη σελίδα της Super League 2. Απόλλωνος Σμύρνης 24 ως και ο Όφη Ράπετρας, 20 βαθμούς για την Καλυθέα στην 5η θέση, Λιούπολη με 18 ως και η Καλαμάτα, στην 8η θέση τα Χανιά με 17 βαθμούς, Ολυμπιακός Β' με 14 ακολουθεί στην 9η θέση, 10η θέση το Εγάλεο με 12 βαθμούς, 11η θέση Προοδευτική με 10, ΑΕΚ Β' 8 βαθμούς, Επισκοπή 2 και χωρίς βαθμούς Ηρόδοτος και ΠΑΟ Ρούφ. Να πούμε για τον Ηρόδοτο, έχουμε και εδώ πέρα μία μείωση, μία ποινή μείον 3. Περιμένουμε τις 5 εργάσιμες ημέρες για να δούμε αν θα παραμείνει ή όχι. Μάλιστα. Έχουν να πληρώσουν πάντως αρκετές ομάδες. Γενικά αυτή τη βδομάδα το καλεντάρι της Super League 2 είχε αρκετές ποινές και γενικά για πολλά ζητήματα και κυρίως για οφειλές και προσφυγές από τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, να πω κάτι. Παίρνοντας ρίσκο και το ξέρω. Αύριο το πρωί, δεν το λέω σε σένα, έτσι, και στο Στάθη και τον Τάσο, αλλά κυρίως στον κόσμο, αύριο το πρωί θα είναι 1000% που λέμε σίγουρο. Πολύ πιθανά η Φορμίδια τηλεόραση να δείξει την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Απόλλωνα Πόντου στο γήπεδο του Πολυκάστρου, 3:15. Οι πιθανότητες είναι υπέρ μας, αλλά ας μας δώσουν λίγο χρόνο και χώρο να τα φιξάρουμε όλα αυτά, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και βέβαια θα ενημερωθούν και με δελτία τύπου και με διαφημιστικά σπότ από τη Φορμίδια τηλεόραση, από το Φορμίδια.gr, το Φορμίδια Radio, από όλα τα μέσα τέλος πάντων για την εξέλιξη αυτή. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να γυρίσω στην κουβέντα τώρα, τρέχουμε λίγο γιατί πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Είδαμε την βαθμολογία. Έχετε την εμπειρία και δεν θέλω τη γνά άποψή σας σαν διευθυντές. Θέλω σαν άνθρωπο το ποδοσφαίρο. 13η, έχουμε κάνει 12 αγωνιστικές. Είμαστε λίγο παραπάνω από το 1/3 του πρωταθλήματος. Πόσο καλύπτεται αυτή η διαφορά που είδαμε στη βαθμολογία από τον Πανσεραϊκό? Σίγουρα. Έχουν μείνει πολλά παιχνίδια ακόμα. Ο Πανσεραϊκός έχει να δώσει όλα τα ντέρμπι εκτός έδρας. Εμείς πιστεύουμε πολύ στην ομάδα μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή τη διαφορά. Αρχής γενομένης τώρα από αυτή την αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ Β'. Έχει να πάει να παίξει πριν τελειώσει ο γύρος με την νίκη Βόλου. Και τον Απόλλων Λάρισσας. Το κακό είναι ότι, όπως είπες και εσύ Αποστόλη, ότι ο Απόλλων Λάρισσας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Εμείς θα θέλαμε μια ομάδα της Λάρισσας να είναι δυνατή όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια και μπορούσε και έκοβε βαθμούς από ομάδες. Από ομάδες που είχαν ίδιους στόχους. Όπως και ο Ηρακλής Λάρισσας, ομάδα της Λάρισσας θέλουμε να γίνει δυνατός και θεωρώ ότι με τις κινήσεις που κάνει ο πρόεδρος του Ηρακλή Λάρισσας πιστεύω ότι θα δυναμώσει πολύ ως ομάδα. Θεωρώ ότι είναι μια διαφορά που καλύπτεται. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα. Και όπως είπα, εμείς έχουμε πίστη στην ομάδα μας. Δεν νομίζω να πεις κάτι διαφορετικό. Συνεχίζουμε την άποψη του Τάσου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας κρατήσω περίπου 5 λεπτά ακόμη εδώ. Γιατί εμείς στην εκπομπή, στο τέλος, βοηθάμε τους μικρότερους να μάθουν και εσάς τους μεγαλύτερους να θυμηθείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βυσσινή χρονολόγιο, δηλαδή παιχνίδια που έχουν γίνει στο διάστημα της προηγούμενης εκπομπής μέχρι τώρα, στις ημερομηνίες των δύο αυτών εκπομπών, στα βάθη των χρόνων. Βυσσινή χρονολόγιο.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είδαμε το χρονολόγιο, θυμηθήκατε. Έψαχνε και ο Τάσο Βενέτης να βρει τον εαυτό του σε παλιές φάσεις. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Αλλά θα σας δεσμεύσω κάποια στιγμή, θα έρθετε πάλι πακέτο δίδυμο, να συζητήσουμε για το μεγάλο στοίχημα. Και μιλάω για τις ομάδες νέων και την προσπάθεια που γίνεται. Εντάξει, δεσμεύεστε, εσύ, δεσμεύεσαι. Γιατί όχι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αποστόλη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακόμη μία εκπομπή η ώρα της ΑΕΛ φτάσει στο τέλος της. Από όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσουν εικόνα και ήχος στα σπίτια σας, ευχές για ένα καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ωστότε, να είστε καλά.